Είναι φρούριο οι Βρυξέλλες εν ώψη της έλευσης των ηγετών του ΝΑΤΟ. Η Μαρία Ψαρά είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει και για τα μέτρα ασφαλείας αλλά και για τη χρονική αλληλουχία των κρίσιμων ραντεβού τα οποία μας ενδιαφέρουν, Μαρία. Γιάννη, καλό απόγευμα από τις Βρυξέλλες. Όντως, η πόλη έχει μετατραπεί σε φρούριο. Όχι μόνο για την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν, αλλά και για την υποδοχή των υπόλοιπων 29 ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ που σπέβουν από σήμερα εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα. Περίπου 3.000 αστυνομικοί του Βελγίου βρίσκονται ήδη επιποδός, ενώ σκέψω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει από μόνος του 400 πράκτορες των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που θα το συνοδεύουν, Γιάννη. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει τις επόμενες ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Όμως, αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα φυσικά είναι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, η συνάντηση αυτή θα γίνει στις 5 ώρα Ελλάδας αύριο στο ΝΑΤΟ. Και αυτό που μας ενδιαφέρει επί της ουσίας είναι αν αυτή η συνάντηση θα έχει κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Αν δηλαδή θα έχει ως αποτέλεσμα έστω τη μείωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, αν δηλαδή δεν θα ξαναζήσουμε αυτό το καλοκαίρι, αυτή την κλιμάκωση που είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Βέβαια, έχει σημασία να μάθουμε και πότε θα γίνει το τέτ-α-τέτ του Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν, αν δηλαδή θα είναι πριν ή μετά το τέτ-α-τέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ποια είναι η πληροφόρηση που έχεις? Εκεί λοιπόν, Γιάννη, θα σε πήγαινα και εγώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Όπεν, η συνάντηση του Μπάιντεν με τον Ερντογάν θα ακολουθήσει. Θα είναι δηλαδή μετά την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί μπορεί ο Ερντογάν να θελήσει να το χρησιμοποιήσει σαν διπλωματική τρίπλα, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το διάλογο με την Ελλάδα για να πείσει τους Αμερικανούς ότι είναι σε συνεργασία με την Ελλάδα. Πάντως, Γιάννη, σε κάθε περίπτωση, η σημαντική συνάντηση είναι αυτή μεταξύ του Μπάιντεν και του Ερντογάν, γιατί αν δεν πάει καλά αυτή η συνάντηση, μπορεί να δούμε ξανά αύξηση της πίεσης και στο Αιγαίο.